Ο Γιώργος Ιατρίδης, ασφαλής και χαρούμενος που πάτησε το πόδι του σε ελληνικό έδαφος, διηγείται στους Έλληνες δημοσιογράφους τις περιπετειώδεις στιγμές του στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνη την ώρα που βρισκόμουν στην περιοχή της Ταξίμ, δεν υπήρχαν κάποιες ταραχές, δεν υπήρχε κάποιος πετροπόλεμος, η αστυνομία δεν είχε κάνει την παρουσία της. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά έγινε μια επιχείρηση αστυνομίας όπου πέσανε δεκάδες δακρυγόνα. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός στην περιοχή αυτή. Εγώ προσωπικά έπαθα πανικό, δεν μπορούσα να αναπνεύσω, έπεσα κάτω στο έδαφος, όπου μετά από λίγα λεπτά η αστυνομία της Τουρκίας με συνέλαβε. Οι εικόνες είναι από βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Ιατρίδης στην ιστοσελίδα που διαχειρίζεται με το όνομα Αλεξίπτωτο. Η τουρκική αστυνομία οδήγησε τον Έλληνα φοιτητή στο κρατητήριο με την κατηγορία ότι συμμετείχε στα επεισόδια. Κάτι όμως που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Πολλοί πιστεύω ότι δεν μου φαίνονταν περίεργο να με κατηγορήσει με ψευδή στοιχεία. Δηλαδή να με κατηγορήσει ότι συμμετείχα ή υποκινούσα κάποια πράγματα εκεί την ώρα που δεν υπάρχουν αποδείξεις. Η απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα ήταν αποκλειστικά δική του, όπως δηλώνει, εκφράζοντας ανησυχία για τη μελλοντική στάση της τουρκικής αστυνομίας σε περίπτωση που έμενε στην Κωνσταντινούπολη. Η σύλληψή μου εκείνη την ώρα δεν έχει καμία σχέση το ότι είμαι Έλληνας. Απλώς βρέθηκα στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Εκείνη τη στιγμή επίσης συνελήφθη μια Γερμανίδα, μια Γαλλίδα και ένας Αμερικάνος. Ο Έλληνας φοιτητής μέσω της ιστοσελίδας του αναμένεται να αναρτήσει και περαιτέρω λεπτομέρειες για τις ταραχές στην Κωνσταντινούπολη, ενώ όπως ο ίδιος δηλώνει θα καταθέσει και μήνυση για χρήση ψευδών στοιχείων.